Χωρίς το κύκλωτρο θα γίνει η εγκατάσταση του PET-CT στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπως και σε άλλα τρία δημόσια νοσοκομεία της χώρας, με την διάταξη που καταθέτει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση για την τροποποίηση της δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το γεγονός αυτό καταγγέλει ουσιαστικά η διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς η προμήθεια και η εγκατάσταση του PET-CT ενός συστήματος τομογραφίας ποζιτρονίων υπολογιστικής τομογραφίας χωρίς το κύκλωτρο, που θα προμηθεύει με το απαιτούμενο ραδιοφάρμακο ώστε να γίνονται εξετάσεις, θα υπολειτουργεί. Πολύ δε περισσότερο όταν η εξέταση αυτή τείνει να γίνει προληπτική μελλοντικά για τον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων σε πρώιμο στάδιο. Το συνολικό κόστος της δωρεάς για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ανέρχονταν σε 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του κύκλωτρου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Βασίλης Τσίκαρης, εν ώψη της ψηφοφορίας στη Βουλή για την τροποποίηση της σύμβασης, έκανε έκκληση στους βουλευτές της Ηπείρου αλλά και όλους τους φορείς να πιέσουν ώστε να μην προχωρήσει η αρνητική αυτή εξέλιξη. Είναι απαραίτητο το κύκλωτρο να βρίσκεται κοντά στην μια εγκαταστημένη μονάδα PET-CT. Γιατί ο χρόνος ζωής του ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται στην εξέταση αυτή είναι 4 ώρες. Η διάρκεια μιας εξέτασης 45 λεπτών. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το να σταλεί το ραδιοφάρμακο από Αθήνα ή από Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 4 ώρες. Βάλτε την απόσταση και υπολογίστε πόσες εξετάσεις μπορεί να κάνει κανείς μια τέτοια υποδομή του PET-CT. Είναι λοιπόν μια εξέλιξη η οποία, ακόμα και αν προμηθευτούμε το PET-CT στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην ουσία αυτό θα υπολειτουργεί, και με δεδομένη την εξέλιξη, το πού θα πάνε τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι η αναμονή, η λίστα αναμονής θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέτουμε το ζήτημα σήμερα γιατί να σημειώσω ότι είχε ψηφιστεί ο νόμος από την Άνοιξη για τη δωρεά του Σταύρου Νιάρχος, το οποίο συμπεριλαμβανόταν και το PET-CT και το κύκλωτρο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το δικό μας, και βέβαια για το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, του Ηρακλείου και της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, είχε λοιπόν συμφωνήσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ότι θα ιδρυθούν και τα δύο, και το PET-CT και το κύκλωτρο. Ερχόμαστε τώρα στην εξέλιξη, και αυτό είναι τραγικό, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι αυτό που ζήτησε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να μην ιδρυθούν τα 4 κύκλωτρα. Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται για την αλλαγή αυτή από την πλευρά του Υπουργείου είναι ότι έγιναν σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, ενώ υπάρχει επίκληση του επιχειρήματος ότι το κόστος των ραδιοφαρμάκων έχει πλέον μειωθεί στην ελληνική αγορά, οπότε δεν απαιτείται να γίνει αυτή η επένδυση στα 4 νοσοκομεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτό το χώρο, όσον αφορά την προμήθεια του ραδιοφαρμάκου, είναι ένα μονοπόλιο. Υπάρχει μία εταιρεία που το παράγει, βρίσκεται στο Λαύριο και είναι αυτή που τροφοδοτεί τα υπάρχοντα PET-CT. Γίνεται κουβέντα, και εδώ θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι το κόστος της μιας δόσης αυτού του ραδιοφαρμάκου ο μονοπωλιακός αυτός προμηθευτής το είχε στα 800 ευρώ περίπου, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο κόστος κυμαίνεται από 100-150 το πολύ μέχρι 200 ευρώ. Βέβαια, στην προοπτική το να γίνουν τα κύκλωτρα αυτά που θα σπάγαν το μονοπόλιο, ο προμηθευτής αυτός με επιστολή του δεσμεύτηκε ότι θα ρίξει την τιμή στα 350-450 ευρώ τη δόση. Εδώ να σημειώσω ότι είναι και μια κίνηση, γιατί αρχίζει να σπάει το μονοπόλιο, καθώς στην Αθήνα, στον Άγιο Σάββα και στους Άγιους Αναργύρους θα γίνει η προμήθεια, ήδη έχουν παρελειφθεί και θα εγκατασταθούν δύο κυκλοτρονίων, τα οποία χρηματοδοτηθήκαν από την Περιφέρεια Αττικής εδώ και καιρό στο πρόγραμμα ενίσχυσης των δομών υγείας που είχε ακολουθήσει η Περιφέρεια Αττικής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν κατασκευαστεί το κύκλωτρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη λειτουργία του PET-CT. Εδώ θέλω να κάνω μια έκκληση προς όλους τους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, τους βουλευτές της Ηπείρου,
την περιφέρεια της Ηπείρου, τους δημάρχους, ότι θα πρέπει να περάσουν στην κατεύθυνση το ίδρυσης και του κυκλοτρονίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η συζήτηση του νόμου ξεκινάει στις επιτροπές της Βουλής αύριο και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Άρα μια έκκληση να ευαισθητοποιηθούν οι πάντες, γιατί είναι μια σοβαρή υποδομή και αφορά την υγεία των πολιτών της περιοχής. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και άλλες διαστάσεις όσον αφορά το κυκλούτρο. Η παρουσία ενός κυκλούτρου στην περιοχή μας θα συμβάλλει σημαντικά, και το τονίζω σημαντικά, και στην ερευνητική δραστηριότητα τόσο των γιατρών, των πανεπιστημιακών γιατρών και των γιατρών ΕΣΥ που υπάρχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όσο και στους ερευνητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει μια διάσταση σημαντική και προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι κοντόφθαλμο όσον αφορά την επενδυτική προσέγγιση αυτής της ακύρωσης, καθώς ένα τέτοιο κύκλωτρο προφανώς έδινε δυνατότητες να υπάρξει διείσδυση, αν θέλετε, και στις γειτονικές χώρες σε σχέση με αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις και θεωρώ πραγματικά ατύχημα το γεγονός ότι μια δρομολογημένη επένδυση έρχεται σήμερα και ακυρώνεται με αυτή την τροπολογία.